Ένας καλεσμένος απόψε είναι ο πρόεδρος της Παλαιάς Φιλαρμονικής, ο κύριος Σπύρος Παδοβάς. Καλησπέρα ξανά, κύριε Παδοβά. Ξανά καλησπέρα, κυρία Αντούρου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Μάμαλη. Κοντά σας. Χαρά μας πρέπει που να πούμε ότι εδώ. Απόψε έχουμε τον πρόεδρο μιας ιστορικής φιλαρμονικής που έχει δώσει πολλά σε αυτόν τον τόπο. Η οποία και... έλαμψε για ακόμα μία φορά τις ημέρες του Πάσχα, πρέπει να το πούμε. Όλες, αλλά η παλαιά, εντάξει, τι να πούμε. Εγώ να ξεκινήσω με κάτι που λένε οι Ιταλοί και οι παλιοί Κυρκυραίοι. Φινίτο λα μουσικά, πασάτο λα φιέστα. Τελείωσε η μουσική, πέρασε η εορτή. Και ακριβώς. Πρέπει να πω, πρόεδρε, ότι ναι. Και για να μην παρεξηγηθούμε, ότι και οι φιλαρμονικές της περιφέρειας. Βεβαίως. Δίνουν τον καλύτερο εαυτό. Τον καλύτερο εαυτό, οι 15 φιλαρμονικές. Και μέσα από δύσκολες συνθήκες. Οικονομικές, ξέρετε. Πολύ περισσότερα από συμμετέχουν πολύ καλά στις επιταφείους και στις αναστάσεις, στα έθιμα και τις παραδόσεις του κάθε χωριού. Μάλιστα. Αυτές είναι οι 15 της υπαίθρου. Μάλιστα. Οι τρεις φιλαρμονικές της πόλης έχουν άλλη βαρύτητα γιατί είναι η πόλη. Η πόλη. Θα ξεκινήσω γιατί θέλω να πω αρκετά για τις φιλαρμονικές. Γενικότερα για τις φιλαρμονικές και όχι ιδιαίτερα για την παλαιά φιλαρμονική. Και οι τρεις φιλαρμονικές αξίζουν σε χαρητήρια διότι δώσαν τον καλύτερο εαυτό. Έτσι. Και οι τρεις φιλαρμονικές. Έτσι, πραγματικά. Θέλω όμως να μπω λίγο στα παρασκήνια του τι ακριβώς γίνεται στις τρεις αυτές τις φιλαρμονικές. Για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Δηλαδή είναι κάποια θέματα τα οποία τα περνάμε όλοι λίγο εξωτερικά, επιφανειακά. Υπερηφανευόμαστε για τις φιλαρμονικές, αλλά να καταλάβουμε τι γίνεται εκεί μέσα. Σας βοηθάνε. Θα έρθω και σε αυτό, κύριε Μάμα, αλλά θέλω να ξεκινήσω κυρίως από το που ξεκίνησα, δηλαδή από το παρασκήνιο. Ανεξάντλητες πρόβες όλη τη βδομάδα και τρεις φιλαρμονικές. Και όχι μόνο των υπαρχόντων μουσικών, αλλά και αυτών που έρχονται από την Αθήνα. Κανείς μαέστρος δεν επιτρέπει τον Αθηναίο ανεξάντλητο επαγγελματίας, εάν είναι φοιτητής ή οτιδήποτε, να τον βγάλει στις μεγάλες υπηρεσίες, εάν δεν τον δοκιμάσει. Αυτό είναι το ένα. Αν πάμε το οικονομικό, στολές, περικεφαλές, εξαρτήματα αυτών, πρόβες ακόμη. Μεταφορές οργάνων από τα χωριά για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλο αυτό που μας λείπει. Μιλάμε για πολύ παρασκήνιο. Και έρχομαι στο αποκορύφωμα. Ένα παιδάκι των 12 ετών φοράει από το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής τη βαριά αυτή στολή, χειμωνιάτικη, θέρος όμως, μάλλον θερινή μέρα ήταν η Μεγάλη Παρασκευή, με το κράνος και με το όργανο, μέχρι το βράδυ έχει περάσει από 5-6 επιταφείους και το βράδυ βγαίνει στον επιτάφιο της Μητροπόλεως. Κάθε χρόνο η κάθε φιλαρμονική έχει απώλειες. Δηλαδή, 2-3 παιδάκια οπωσδήποτε δεν αντέχουν. Ναι, βέβαια. Έτσι, αυτό ποιος το μετράει. Ποιος το μετράει. Και έρχομαι αμέσως στο οικονομικό. Ποιος είναι αυτός που στηρίζει τις φιλαρμονικές. Οι επαγγελματίες. Δηλαδή, ο εμπορικός σύλλογος. Το επιμελητήριο. Οι ιδιώτες επαγγελματίες που κερδίζουν και τι δεν κερδίζουν αυτές τις μέρες. Οι μεταφορείς, είτε λέγονται αεροπλάνα είτε λέγονται πλοία. Αυτοί. Ποιοι βοηθάνε. Μία εξαίρεση κάποιου. Κάποιος βιοτέχνης, χωρίς να τον υποχρεώσει κανείς, προσέφερα τα προϊόντα του στις τρεις φιλαρμονικές. Ως αναγνώριση αυτό που κάνουν. Και μπράβο του. Δεν μπορώ να αναφερθώ το όνομα, να αναφέρω το όνομα γιατί είναι διαφήμιση. Μάλιστα. Αλλά μπράβο του. Μάλλον θα πρέπει να με ακούει και να με ευχαριστήσει για αυτά που λέω. Αυτή είναι η εξαίρεση του κανόνα. Να πούμε ότι ο Δήμος απών. Να πούμε το κράτος, η περιφέρεια απούσα. Λοιπόν. Αυτά δεν τα υπολογίζουν. Δεν έχουν δει τις τιμές επίσης του Airbnb, είτε λέγονται νοικιαζόμενα δωμάτια, είτε λέγονται ξενοδοχεία, αυτές τις μέρες το πενθήμερο. Η συζήτηση που είναι τόσο υψηλή, που οφείλεται σε εμάς. Εγώ είπα στην αρχή ότι αν είχαμε αυτές τις. Τη λιτανεία, τους επιταφείς, τις περιφορές των επιταφείων, χωρίς φιλαρμονικές. Δεν υπήρχε Πάσχα. Το Πάσχα, το τοπικό, κύρια της πόλης, είναι ο Άγιος Σπυρίδων, οι εκκλησίες και οι τρεις φιλαρμονικές. Και όχι μόνο αυτό, οι τρεις φιλαρμονικές στα πλαίσια του Πάσχα το έχουν διαφημίσει. Η Μάντζαρος και εμείς μπήκαμε στο Blue. Το Blue το περιοδικό της Aegean. Αυτό διαβάζεται από καθυπόδειξη της κυρίας της Αρμοδίας. Όχι, 2,5 εκατομμύρια. Οι ταξιδιώτες το δίμηνο θα το διαβάσουν 2,5 εκατομμύρια επιβάτες. Μεγάλη διαφήμιση. Βέβαια. Πέρα από αυτό, εμείς ως φιλαρμονική παλαιά συμμετείχαμε στο πεντάλεπτο, θα το είδατε φαντάζομαι, το Σαββατοκύριακο με τον κύριο Μάνες. Βεβαίως. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Βεβαίως. Μεγάλη ακροματικότητα. Βεβαίως. Το διαφημίσαμε το Πάσχα. Αντίστοιχα, η R3, ανεξάρτητα αν ήταν παλιό το βίντεο, έδειξε στα Ελλήνων Δρόμενα ένα βίντεο παλιό του Καποδίστρια. Ήταν επίκαιρο όμως γιατί ανέφερε το Πάσχα. Βεβαίως. Το Πάσχα δεν είχε αλλάξει από το μέχρι σήμερα. Χωρίς φιλαρμονικές δεν μπορεί να το διανοηθεί κανείς αυτό το πράγμα. Και εδώ είναι ο παραλογισμός που είπατε προηγουμένως για Airbnb, είπατε εμπορικό σύλλογο, είπατε καταστηματάρχες, είπατε όλοι αυτοί κερδίζουν
Από τι? Από τον κόσμο που έρχεται για να δει βεβαίως τον Άγιο, βεβαίως τη Λιτανία, βεβαίως όμως και τη Φιλαρμονική. Υπερευνόμαστε όλοι, κοίταξε πώς είναι η παλιά εφαρμογή, 300 τόσοι. 300 τόσοι μάνταρος, κάτι λιγότερο ο Καποδίστριας. Ωραία, σας είπα τι παρασκήνιο υπάρχει. Μάλιστα. Τα παιδάκια τη Μητρόπολη δεν αντέχουν. Πώς να ξυπνήσουν οι ενωμένοι το πρωί 7-8 για να βγουν και στην Μεγάλη Λιτανία, η οποία σημειωτών πήγε περίφημα από ώρα. Ναι. Σε εκείνη η 9, ναι. 10 και 25. 10 και 25 ναι. Είχε ολοκληρωθεί. Πραγματικά είσαστε. Αντίθετα όμως η Μεγάλη Παρασκευή, λόγω του πολύ κόσμου. Ακριβώς με τον επιτάφιο το βράδυ της Μητροπόλεως. Ναι. Ναι, ναι, πήγε πάρα πολύ αργά. Νομίζω το 12.30 ώρα έφυγε. Τα παιδιά των φιλαμαγών πήγαν σπίτι του τη μία τη νύχτα. Ναι. Να ξυπνήσουν μετά τις 7 για να βγουν μεγάλο Σαββάτο. 12 και 25 ήταν στη Μητρόπολη, επειδή το ακολουθήσαμε και είχαμε βγάλει και ζωντανή σύνδεση. 12 και 25 ήμασταν έξω από τη Μητρόπολη. Να κοιμηθούν λίγο και να ξανάρθουν στη φιλαμαγή. Κάποιοι κοιμηθήκαν μέσα στο κτίριο τη φιλαμαγή. Πώς θα γίνει, ναι, άμα είναι και μακριά, εννοείται τώρα για 5 ώρες δεν άρχισε. Έρχομαι και σε κάτι άλλο. Φορέας πολιτισμού της Κέρκυρας ή φιλαμονικές. Φορέας και εκτός Κέρκυρας, πέρα από το Πάσχα. Πάμε. Η παλαιά φιλαμονική, νύαρχος στην Αθήνα, παρέλαση της Αθήνας. 28 Οκτωβρίου. Καποδίστριας Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μάνζαρος στην Αμερική, εκπροσώπησε Ελλάδα. Προς Θεού, τι άλλο να κάνουμε για την Κέρκυρα. Έτσι. Λοιπόν, οι ταμένοι μας τίμησαν. Και όπως είπα στην κυρία. Στον κύριο Μούστο, τον πρόεδρο, εντάξει, είναι συμβολή για τις παραδόσεις. Συμβολή για τις παραδόσεις δεν είναι μόνο αυτό. Εμείς αυτή τη στιγμή, κύριε Μάμαλε, εκπαιδεύουμε δωρεάν 440 παιδιά. Λοιπόν, επί 179 χρόνια κάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Εκπαιδεύουμε δωρεάν την Κέρκυρα, τους Κερκυραίους μουσικού, παιδιά. Έτσι, πέρα από αυτό, είμαστε παρόντες σε όλες τις εκδηλώσεις. Βέβαια, τελευταίως η μόδα είναι το El Sistema της Βενεζουέλας. Ποια Βενεζουέλα όταν το κάνουμε εμείς από το 1840. Μάλιστα. Να δώσουμε και την απάντηση σε όσους ισχυρίζονται αυτό που γίνεται στη Βενεζουέλα. Δεν γίνεται στη Βενεζουέλα από το 1840. Εμείς το κάνουμε και ακολουθήσαν όλοι οι άλλοι. Βεβαίως. Έτσι, μιλάω δηλαδή λίγο, το βγάζω από μέσα μου. Όχι, γιατί θέλω και τα νιώθω. Πρέπει να τα πείτε αυτά, διότι έτσι. Εδώ βλέπω, βλέπω ότι. Πολλοί συμπολίτες μας λέει άλλος να αγιάσει το στόμα σας. Ένας πρώην δήμαρχος γνωστός σας λέει επιτέλους διαφορετικός, σημαντικός ο λόγος αντίλογος με την παρουσία του κ. Παδωμά. Κοιτάξτε, εγώ έχω να σας πω ακόμη το εξής. Προσπαθήσαμε κατά καιρούς με τους προέδρους των άλλων φιλαμονικών, με τον κ. Τερβιζά, γιατί είμαστε αρκετά χρόνια μαζί, αλλά άλλο τόσο και με τον Καποδίστρια τότε, νομίζω ήταν ο Γιαδόρος Σκιαδόπουλος. Και ποιους δεν επισκεφθήκαμε για να μπορέσουμε να έχουμε μια παροχή. Έτσι, μια παροχή. Μιλούσαμε για κάποιο τέλος. Που υπάρχει σε άλλες πόλεις της Ιταλίας, Φλωρεντία, νομίζω, Ρώμη και κάπου αλλού. Δεν το πετύχαμε. Παλιά οι φιλαμονικές είχαν φόρο, πέρανε φόρο από τα δημόσια θεάματα. Αυτό έχει κοπεί από το 1980 τόσο. Μάλιστα. Δεν υπάρχει πλέον. Λοιπόν, είναι ιδιώτες οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό για την Κέρκυρα. Ας βοηθήσουν και οι ιδιώτες αυτό που κάνουν οι φιλαμονικές που είναι ιδιωτικό δικαίου. Ας το βοηθήσουν με κάποιο τρόπο. Το ζητάμε δηλαδή. Το απαιτούμε αυτό το πράγμα. Έτσι, δηλαδή να υπερηφανεύονται, αλλά να καταβάλουν και το ρόλο τους στα σωματεία και ενώσεις. Και να σας πω και ένα τελευταίο, βέβαια θα ενοχλήσει κάποιος, αλλά δεν πειράζει. Κάποιος πρόεδρος από τους τρεις δέχτηκε από κάποιο σωματείο, λέει, και τι διέχουμε με αυτούς. Αυτοί είμαστε εμείς. Εμείς, οι τρεις φιλαμονικές. Αυτό είπε. Μάλιστα. Ανά πάσα στιγμή του λέω και το όνομα ποιος είναι και τι είπε. Ανά πάσα στιγμή. Μάλιστα. Έτσι, λοιπόν, βγαίνει από μέσα μου ένα παράπονο, το οποίο είναι παράπονο ουσιώδες. Πιστέψτε με ειλικρινά, κύριε Μάμελε. Εγώ πιστεύω έτσι. Ότι απόψε είναι μια έτσι, κατάσταση ψυχής, γιατί αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι τρεις φιλαρμονικές, ναι. Όπως είπατε πολύ σωστά, η αναγνώριση την οποία βεβαίως από όλο τον κόσμο την έχετε, αλλά έμπρακτα ουδής. Κανείς. Να πω και κάτι άλλο, γιατί πολλοί θα βρεθούν και θα πούνε τι λέει ο Παδοβάς. Λέει ο Παδοβάς για την παλιά εφαρμογή που έχει λεφτά. Πράγματι έχει λεφτά, αλλά είναι πολλαπλάσιο το έργο που προσφέρει. Μάλιστα. Διότι έχει μια συμφωνική, έχει ένα μουσείο, εκπαιδεύει 440 παιδιά και έχει και φόρους. Έτσι. Και σταματάω την κουβέντα εδώ. Μάλιστα. Και είναι άξιοι, αξιέπαινοι όλα τα άλλα σωματεία, τα φιλαμονικά που καταφέρουν και επιζούν. Εσείς από πότε έχετε να επιχορηγηθείτε. Το Δήμο, από την περιφέρεια. Από πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά. Κάποτε υπήρχε ένα μικρό ποσό που έδιναν στις φιλαρμονικές για το Πάσχα. Μάλιστα. Αυτό έχει σταματήσει από πάρα πολύ καιρό τώρα. Μάλιστα. Εμείς τελευταίως δεν έχουμε ένα χρηματοδοτικό. Όταν έχουν υποψήφοι δήμαρχοι. Ναι. Να τα ακούνε αυτό. Διότι ο Δήμος θα έπρεπε να βοηθά
Και τις τρεις φιλομονικές, εν όψη του Πάσχα. Για τα έξοδα που δημιουργούνται, για τις στολές, για τα. Και ακριβώς. Μία στολή για να καταλάβετε, κύριε Μάμα. Και η περιφέρεια. Ναι, ναι, και η περιφέρεια. Δεν το κατάλαβα. Έχετε σκεφτεί μία στολή φιλομονικής πόσα λεφτά στοιχίζει? Φυσικά. 450 ευρώ. Εάν υπολογίσετε επί 300, καταλαβαίνετε τι νούμερο μιλάμε. Γιατί πόσο μιλάμε. Θέλετε και τα όργανα. Για σκεφτείτε και τα όργανα. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες. Από την περιφέρεια έχετε πάρει χρήματα? Ποτέ. Ποτέ. Όχι, για να είμαι ειλικρινής, κάποιες μετακινήσεις είχαν πληρωθεί από την περιφέρεια όταν είχα πάει στη Ζάκυνθο. Αλλά τόσο νομίζω ότι και ο Δήμος έχει προσφέρει που πήγε και μάθαρος στην. Έδωσε 20.000 ευρώ. Στην Αμερική. Στην Αμερική. Έτσι. Και βλέπετε και το άλλο ότι. Και να σας πω κάτι. Ναι. Αυτό αναγνωρίστηκε. Λέτε μου για τη διαφήμιση που οι φιλαρμονικές δίνουν. Δηλαδή εκπροσωπούν την Ελλάδα. Ακόμα και ο ΕΟΤ χρηματοδότησε. Με 5-6.000 ευρώ δεν πρέπει να είναι αρρωγή. Συμβολικά. Είναι το μουσί της μουσικής. Τι Μάτζαρος. Είναι το μουσί της μουσικής. 2.500 ενεργή μουσική είναι στην Κέρκυρα αυτή τη στιγμή. Τον Βαΐο τους είδατε όλους. 14 φιλαρμονικές, μια απίστευτη εικόνα στην Τώρα μου ήρθε στο μυαλό μια άλλη ιδέα. Θυμάστε πέρσι με την πρωτοβουλία της Μάντζαρος είχαμε βγει και οι τρεις μαζί των Βαΐων. Θα το επαναλάβουμε. Βέβαια, ακόμη το λέω πρώτος, ακόμη δεν το ξέρουν τα άλλα συμβούλια, ούτε το δικό μας το συμβούλιο δεν το ξέρει. Το περιμέναμε και φέτος, δεν σας το κρύβω αυτό. Και εμείς και ο κόσμος περιμέναμε έτσι κάποια έκπληξη. Λέμε ίσως και φέτος γενικά δεν. Κοιτάξτε, αυτό το εγχείρημα που κάνουν είναι πολύ. Καλλιτεχνικά δεν είναι δύσκολο, γιατί και οι τρεις μαέστροι, προσωπάρης Άνθης και Παπικοινός, είναι σε θέση να τα φέρουν σε συγχρονισμό τα τρία σωματεία. Αλλά απλώς φέτος δεν το κάναμε τον Βαΐον, αλλά σε προφορική κουβέντα που είχα ιδιαίτερα με τον κύριο Τριβιζά, το σκεφτόμαστε πως το ξανακάνουμε κάποια στιγμή. Μάλιστα. Υπάρχουν εκδηλώσεις μέχρι το καλοκαίρι, οπότε κάποια στιγμή μπορούμε να το κάνουμε. Μάλιστα. Έτσι. Θέλω επίσης να μας πείτε, αυτές οι σχολές που έχετε μέσα στην Φιλαρμονική και εκπαιδεύονται περίπου 400 παιδιά. 400 παιδιά. Μαθαίνουν μουσική δηλαδή. Ναι. Αυτά δεν είναι μόνο τα αυτό. Τμήματα είναι. Έχετε για μικρά παιδιά, για μεγάλους. Ξεκινάνε από 8 ετών. 8 ετών. Και εδώ μέχρι 12 ετών έχει βγει. Βέβαια, πέρα από αυτό, πέρα από τους 440, οι 105-110 είναι έγχορδοι. Γιατί έχουμε τη συμφωνική. Έχετε τη συμφωνική. Η συμφωνική πάει και πολύ καλά. Ξέρετε πολύ καλά τις όπερες που κάνουν. Βεβαίως. Έτσι. Είναι μεγάλος οργανισμός. Έτσι, και πιστέψτε με ειλικρινά, δηλαδή, ναι, με διασκεδάζει αυτή η θήτευσή μου στη παλιά φιλαρμονική 23 χρόνια, αλλά είναι μεγάλη κούραση και ψυχική. Μην νομίζετε που εμείς από το Συμβούλιο καθόμαστε ήσυχοι για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και, είμαστε φοβεράνοι. Και μέρες οι οποίες εσείς θα θέλατε ας πούμε, να είστε με την οικογένειά σας, είστε εκεί. Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Χριστούγεννα, Πάσχα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι δηλαδή. 11 Αυγούστου. Όλες οι εκδηλώσεις. Δεν είναι μόνο αυτό. Είμαστε, οι φιλαρμονικές είναι προσκεκλημένες και σε διάφορους άλλους. Δηλαδή, αν δει κανείς το πλέγμα των εκδηλώσεων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και δούμε και τις παρουσίες των φιλαρμονικών, τότε αυτές οι φιλαρμονικές πραγματικά δίνουν το χρώμα, αυτό που ζητάνε όλη τη διαφήμιση της Κέρκυρας μέσα από εκεί. Βγαίνει αυτή ακριβώς, η ιστορία. Ακριβώς. Και αυτό σας λέω ότι είναι το νησί της μουσικής. Είναι παγκόσμια αναγνωρισμένο. Να σας πω και μόνο ότι ο Αμελέτος του 12 έτσι, έχει αυτή τη στιγμή 60.000 viewers. Ναι. Του 12. Ναι. Τούτος ο τελευταίος που ήταν και πολύ επιτυχημένος. Μάλιστα. Ήδη έχει πλησιάσει τις 10.000 κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Μέσα σε 2 μέρες 3. Μάλιστα. Έτσι, το ίδιο συμβαίνει και στο site μας, μπορώ να πω, στο Corfu TV News, πραγματικά. Επειδή ανεβάσαμε αποσπάσματα αυτές τις ημέρες, το βίντεο πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ και όσο θέλετε Corfu TV News, υπάρχουν όλα τα βίντεο μέσα. Και τα έργα επίσης, θα κάνω και διαφήμιση σε αυτό, και τα έργα που έπαιξε η Μάντζαρος με το Σοκράτη τον Άνθη, επίσης ήταν καινοτόμα μένα, αλλά άρεσαν. Μάλιστα. Τα δύο ισπανικά, άρεσαν πράγματι. Μάλιστα. Εγώ αυτά ήθελα να σας πω λίγο. Συγγνώμη έτσι για λίγο την ένταση. Αλλά... Πάντως είστε, μείνατε έτσι ικανοποιημένος από τις φετινές εκδηλώσεις. Ένας φίλος, ο οποίος σας βοηθά ενίοτε, θα πρέπει λέει να οριστεί στέλεχος στο Δήμο πολιτιστικό τέλος. Ναι, το έχουμε ζητήσει. Και στους νέους Δήμους για τις φιλαρμονικές υπηρετικές με σταθερή ετήσια επιχορήγηση για τις εκδηλώσεις που εσείς. Βέβαια. Το ζητάμε χρόνια. Μάλιστα. Αυτό θα έπρεπε να γίνει. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο νομίζω. Είναι ένα τέλος που μπορεί να μπει ή στα αεροδρόμιο ή ένα τέλος που μπορεί να μπει στα λιμάνι. Βεβαίως.
και να διατίθεται ανάλογα με το έργο που παρέχει κάθε, το κάθε σωματείο πολιτιστικό, γιατί δεν είναι μόνο φιλαρμονικές, έχει και χορδίες και καντάδες και χίλια δύο άλλα. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα, το έργο που παρέχει ο καθένας να έχει την ανάλογο μερίδιο. Τώρα, στο σχεδιασμό σας φέτος τι. Κοιτάξτε, μέχρι τέλος του χρόνου. Μέχρι τέλος του χρόνου, αν πάμε στην πάντα, σίγουρα θα κάνουμε τη μεγάλη συναυλία στο Μουσείο Καποδίστρια, που ξέρετε που και εμείς το έχουμε αυτό για ένα χρόνο ακόμη. Μετά αλλάζει η Προεδρία. Αλλά θα δώσουμε την παρουσία της μπάντας εκεί. Πέστε τι είχε πάει συμφωνική. Αυτό θα γίνει 13 Ιουλίου στο Μουσείο Καποδίστρια, γιατί και αυτό αξίζει πάρα πολύ να το υποστηρίξουμε. Και ξέρετε ότι εμείς εδώ πάντα το προβάλλουμε και οτιδήποτε. Αυτό το ξέρω και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Διότι χρειάζεται αυτό το μουσείο να επιζήσει. Μα έχει γίνει σπουδαία δουλειά. Έχει γίνει πολύ ωραία δουλειά. Η μπάντα, αυτό το πρόγραμμα έχει, ακόμη σχεδιάζουμε κάτι, δεν είμαι σε θέση να σου το πω ακριβώς. Η δε συμφωνική θα ανεβάσει κάποια θερινή όπερα το καλοκαίρι, είμαστε τώρα στα σκαριά να δούμε τι θα μας στοιχήσει για να καταλήξουμε. Και αυτά τουλάχιστον μέχρι τον Αύγουστο-Σεπτέμβρη. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε διάφορα σχέδια τα οποία δεν μπορούμε να πούμε ακόμη σε εσάς, γιατί απλώς δεν είμαστε οργανωμένοι. Δεν έχουμε κατασταλάξει μάλλον, όχι οργανωμένοι. Άλλο δεν έχω να πω κάτι για τα καλλιτεχνικά. Ωραία. Ναι. Έτσι, ας κλείνουμε, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Τι θα ήταν αυτό το οποίο θα θέλετε εσείς του χρόνου να είναι λίγο καλύτερο στον αφορά. Κοιτάξτε, είχαν δίκιο, όπως είπα και πριν, και ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Κοντός. Είχαν δίκιο. Πρέπει κάποια, να έχουν κάποια όρια οι όλες οι εκδηλώσεις. Και εμείς κάποτε, αν θυμάστε, είχαμε τα τύμπανα. Τα παρουσιάζαμε σόου με τύμπανα. Το κόψαμε όμως. Πριν από κάποια 4-5 χρόνια το κόψαμε. Ναι. Γιατί νομίζω ότι ήταν κάπως ευτελές μετά από όλη αυτή την κοσμογονία. Μετά την πρώτη ανάσταση. Την ποιότητα να σταματήσαμε. Ναι. Δεν θέλαμε. Ναι. Και καλά κάνατε. Έτσι, δηλαδή δεν είναι αυτό που κάποιο κύριο το νομίζω ο κύριο Δήμαρχο το πει και τα λοιπά. Άλλη είναι η Κέρκυρα και άλλη είναι η Μύκονος. Δεν χρειάζεται. Έχει μια παράδοση η Κέρκυρα πολύ σοβαρή σε όλα. Έτσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη αν κάπως... Έχουμε κατακλειστεί από τα μηνύματα που να είστε καλά. Λένε επιτέλους τα έπρεπε το όνομά του.